Cowboys. Η σύνδεση με την πούντα απέναντι, με πολύ μικρά φέρι, γίνεται κάθε 5 λεπτά. Από την κορυφή της αναφωνής σου μπορεί να θαυμάσει κανείς τα κύθυρα, τις ακτές της Μάνης και τον Ταΐγετο. Ο Δήμος Μήνου βρίσκεται στο κεντροδυτικό τμήμα της Λακωνίας στις πλαγιές του Ταϊγέτου. Διαρρέει ο ποταμός Μήνος και αποτελείται από 10 χωριά. Έδρα του είναι ο Άγιος Νικόλαος. Περιοχή με χαρακτηριστικό το κάστρο της Μπαρδούνιας. Η οικονομία της περιοχής σήμερα στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή με εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο και ελιές που οι συνεταιρισμένοι παραγωγοί το τυποποιούν και το εμπορεύονται. Στο Δήμος Μήνου θα συναντήσει ο περιηγητής το δάσος της Βασιλικής του Ταϊγέτου, φαράγγια και νερόμυλους. Το διεθνές μονοπάτι ε4 από το βόρειο Ταΐγετο προς τη Μάνη διέρχεται από φυσικά τοπία και παραδοσιακούς οικισμούς του Δήμου Μήνου. Πασίγνωστη στους πιστούς, η Ιερά Μονή της Γιάτρισσας που εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου.
ακόμα να δει κάποιος το ωραιότατο τρικάμαρο γεφύρι της Τάρας, τις βυζαντινές στέρνες στο μοναστήρι του Αϊγιώργη και τον βυζαντινό ναό κινήσεως της Θεοτόκου στην Αγία Μαρίνα. Δήμος Ανατολικής Μάνης. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, με έδρα του τον Κότρονα, περιλαμβάνει 6 δημοτικά διαμερίσματα και 42 οικισμούς. Βρέχεται από τον λακωνικό κόλπο και συναντά το μεσηνιακό στο ακροτήριο Τέναρο. Συνδέεται οδικά με τους Δήμους Γηθίου και Ιτήλου. Μοναδικά πυργόσπιτα, βυζαντινές εκκλησίες με εξαιρετικές τοιχογραφίες. Δαντελωτές ακτές. Λιμανάκια, παραδοσιακοί οικισμοί είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Στις παραλίες συγκαταλέγονται η Χαλκιά, το Λαγκαδάκι, ο Γιαλός, η Κοκάλα, ο Άγιος Κυπριανός, ο Άμπελος, ο Ασπρόγιαλος, το Πορτοκάγιο, το Μαρμάρι, η Αλίπα. Στο Τέναρο των Θρύλων σώζονται τα ερείπια του αρχαίου ναού του Ποσειδώνα με το περίφημο ψηφιδωτό και τον πέτρινο φάρο. Στην Ανατολική Μάνη, το νοτιότερο άκρο του Ταϊγέτου, διακρίνει κανείς πολλές αρχαιολογικές θέσεις, βυζαντινά μνημεία, πύργους και πέτρινα σπίτια. Η πανίδα, η χλωρίδα, το κλίμα στην περιοχή είναι ίδιο με όλες τις Μάνης. Τα προϊόντα, ελαιόλαδο, φραγκόσικα, τυρί, μέλι, αρωματικά βότανα, φρέσκα ψάρια, είναι άριστης ποιότητας.